ήμουν υπεύθυνος στο τομέα ανάπτυξης στο κόμμα της αντιπολίτευσης και το υπογραμμίζω αυτό διότι είχα άριστη συνεργασία, πλήρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε όλα τα θέματα του Υπουργείου, τακτική ενημέρωση και ποτέ δεν, και για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και ποτέ δεν υπήρξε ευνηδιασμός ή κάτι άλλο το οποίο, και αυτό το υπογραμμίζω σε όλους τους τόνους και τους ευχαριστώ δημόσια. Είναι μεγάλη η ευθύνη του Υπουργείου. Ο σκοπός και ο στόχος είναι προφανής και κοινός για όλους. Προφανώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Έχει τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές ανάκαμψης και γρήγορης ανάκαμψης, αυτό είναι σίγουρο. Άρα η μεγάλη αντιπαράθεση που υπάρχει για τη μεγάλη εικόνα είναι απόλυτα σαφής. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι αν δεν αλλάξουμε τη σχέση που υπάρχει με το μνημόνιο, την Τρόικα και τα λοιπά, αυτή η αναπτυξιακή δυναμική που επαναλαμβάνω υπάρχει και είναι τεράστια, μπορεί να πνιγεί εάν συνεχιστούν μέτρα λιτότητας και σκληρής πολιτικής, συνέχισης της πολιτικής της προσαρμογής. Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι υπάρχουν σημεία διαφοροποίησης πάνω στα οποία ως κυβέρνηση θα προσπαθήσουμε να μετατοπίσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου. Αναφέρομαι σε κάποια από τα σημεία τα οποία είχαν γίνει αντικείμενο εκτεταμένης κριτικής από την πλευρά μας, είτε πρόκειται για την πολιτική της απορρίθμισης των αγορών, είτε για την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, είτε για επιμέρους άλλους τομείς που αφορούσαν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κτλ. Εν τούτης, θέλω να υπογραμμίσω τα σημεία που θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει προσπάθεια να ενισχυθούν οι θετικές προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει. Το πρώτο θέμα είναι η αναγκαιότητα κοινή για ένα νέο αναπτυξιακό νόμο της χώρας, η οποία θα είναι ένα εργαλείο για να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Το δεύτερο αναφέρθηκε ήδη, είναι το ΕΣΠΑ, είναι το εργαλείο κλειδί προκειμένου να υπάρξει μια ενίσχυση των επενδύσεων της απασχόλησης των υποδομών της χώρας πολλών πεδίων στα οποία υπάρχουν οι δυνατότητες να βελτιώσουμε και παθογένειες του παρελθόντος. Υπογραμμίζω ότι αυτό το ΕΣΠΑ έχει πάρα πολλά θετικά σημεία αναφορικά με την έμφαση που δίνει σε μια πιο περιβαλλοντική στροφή της οικονομίας, σε μικρές και μεσαίες υποδομές αντί για τις μεγάλες και ούτω καθεξής. Το τρίτο σημείο που θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότηση των επιχειρήσεων, απογραφειοκρατικοποίησης του συστήματος προκειμένου να γίνει όλη η διαδικασία, ειδικά στραμμένη προς την νεανική επιχειρηματικότητα, πιο απλή, πιο εύκολη, πιο συμβατή με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα για ισχυρή επιχειρηματικότητα και κυρίως, επαναλαμβάνω, νεανική επιχειρηματικότητα και άνοιγμα νέων επιχειρήσεων. Το τέταρτο σημείο που θα συνεχίσουμε την πολιτική είναι οι επαφές των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση. Έχουμε εξαγγείλει ήδη την αναγκαιότητα να υπάρξει ένας θεσμός και επιχειρήσεων, το οποίο μετά θα διευρύνει, έχουν γίνει κάποια βήματα ήδη, γι' αυτό το εγγράφω στη συνέχεια, στο οποίο θα βελτιώσει τον θεσμό ο οποίος είναι ο δοκιμασμένος και πετυχημένος για τον ΚΕΠ πολιτών και θα τον κάνει ένα καθολικό θεσμό για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το πέμπτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι προφανώς η ενίσχυση όλων των διαδικασιών για τις νεόφυτες επιχειρήσεις, τις start-up, τις τεχνολογίες, την δυνατότητα να υπάρξει μια δυναμική γύρω από το χώρο αυτό, που αποτελεί και βασικό σημείο της πολιτικής μας για την έρευνα, την τεχνολογία και για τις τεχνολογίες αιχμής. Το έκτο σημείο,
πάλι που εντάσσεται στην ιδέα μιας συνέχειας είναι η ενίσχυση των εξαγωγών, των επιχειρήσεων δηλαδή, στις οποίες το κράτος, κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει πάρα πολλά εργαλεία. Υπάρχουν και άλλα υπουργεία που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, αλλά που σε κάθε περίπτωση το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός και να ενισχύσει την εξαγωγική δραστηριότητα αυτών που, των επιχειρήσεων που είναι ήδη δραστηριοποιούνται και κυρίως των επιχειρήσεων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις εξαγωγές. Το τελευταίο σημείο είναι προφανώς το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εμείς έχουμε δεσμευτεί σε μια διεύρυνση αυτού του προγράμματος, το οποίο όμως θα επιδιώξουμε να έχει και τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων στις υποδομές της οικονομίας. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι είμαστε πιο προσανατολισμένοι στα μικρά και μεσαία έργα σε σχέση με τα πολύ μεγάλης κλίμακας και στην ιδέα ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το οποίο θα έχει σαφέστερες περιβαλλοντικές και άλλες αναφορές. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου τα προηγούμενα 2,5 χρόνια και η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα, όπως υπόθηκε και πριν, για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για εμάς.